Για πάμε και από τον Α να δούμε τι δήλωσε η μητέρα του βουλευτή Καλιάνου, η οποία μεταξύ των άλλων ο γιατρός στο Αττικό το πήρε το φακελάκι. Θα μου πεις να μην ζήσουνε κι αυτοί επιστήμονες άνθρωποι, κλέφτες να γίνουνε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ στον Α. Δεν έφυγα από δίπλα τον άντρα μου. Το μόνο πολύ άσχημο ήταν ότι του κάνανε την εγχείρηση μέσα στο κρεβάτι και δίπλα ήταν άρρωστος. Εκείνη τη στιγμή μου μπαίνει μέσα ο γιατρός και μου λέει: θα του κάνω τώρα την εγχείρηση. Λέω: άρα θα φύγετε. Όχι, όχι, εδώ μου λέει, γιατί το είπε σιγά έτσι. Και φύγανε. Μπήκε μέσα τρία, ένας εκπαιδευόμενος και άλλος ένας, παιδάκια. Και μπήκε ο γιατρός και μετά από 20 λεπτά μου λένε: μπείτε μέσα, είναι καλά. Ήταν το πόδι του μέσα στο αίμα. Δεν υπήρχαν σεντόνια. Εγώ βίωσα πολύ άσχημες καταστάσεις. Και μου λέει μια κοπέλα, μην το πεις σε παρακαλώ και μαθευτεί. Φύγουν τα χάλια μας προς τα έξω, να μείνει μεταξύ μας, έτσι. Μην φτάσει τίποτα στο Υπουργείο, μην φτάσει τίποτα στις κάμερες. Φτάσαμε 10 μέρες που θα μπορούσε να τον είχε να ζει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος. Ήρθαμε για τα καλά χέρια, ήρθαμε εδώ. Δεν πρέπει να βάζουν τα μπέλε σε ανθρώπους, καθηγητής τάδε, όταν δεν μπαίνει ο καθηγητής και κάνει σφυράει. Τέτοια λαζονία, τέτοιο χάλι σε μάνα επιστημόνων δεν την έχω ξαναδεί. Πήγαινε πολύ καλά ο άνθρωπος, γιατί μου έλεγε ότι πάει πολύ καλά ο σύζυγος. Του μίλεγε και τραγούδαγε. Έκανε αυτό. Πάει καλά ο σύζυγος, θα φύγει, θα φύγει. Κάθε μέρα τον αλλάζανε, το ποδαράκι του πήγαινε καλά και ξαφνικά. Και τρέχει ο Κοσμάκης και δίνει και κάνει και ράνει. Εσείς τα χρήματα που δώσατε σε φακελάκι σε γιατρό, πώς έχει ακουστεί? Τι σας είπα όταν το έλαβε? Το πήρε, ευχαρίστως. Το πήρε. Για να καλυτερεύσει τη ζωή του άντρα μου. Το αποτέλεσμα τον πέθανε. Ποιος έχει πάει σε δημόσιο νοσοκομείο για επέμβαση και δεν έχει δώσει φακελάκι? Να σηκώσει το χέρι. Κανείς, ε. Όλοι. Θα μου πεις πώς φτιάχνονται οι υπερουσίες. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να έχει κάποια νοσήματα τα οποία τα είχαν παλέψει και είχαν γίνει καλά. Με τη βοήθεια του παιδιού μου και του Θεού. Αν ο άνθρωπος δεν έχει δικό του άνθρωπο, δεν ειδοποιεί κανείς. Πεθαίνουν ο κόσμος, καταλαβαίνετε. Πιστεύετε ότι κάνατε τα αδύνατα δυνατά για να παραμείνει? Πάνω από τις δυνάμεις μου έκανα. Και το ήξερε. Το ήξερε πάρα πολύ καλά. Δεν είχε ο καημένος. Τα είχαμε όλα υπό έλεγχο. Όλα τα, γιατί λόγω του γιατρού του γιού μου. Έφερα από το σπίτι μου 10 σεντόνια και μαξιλαροθήκηση τον άλλαζα. Σας τα είπα όπως είναι τα πράγματα. Όπως είναι, σας τα είπα. Εγώ έμεινα δίπλα στον άντρα μου. Όταν μου έλεγε δεν αισθάνεται καλά και συνέχεια του βάζω οξυγόνο, παρακαλούσα θεούς και δαίμονες να έρθουν και ο άνθρωπος λίγο συνερχόταν, έπρεπε να πάει σε μονάδα υψηλής φροντίδας. Λίγο πολύ περιγράφει ότι βιώνουν όλοι μας όσοι χρειάστηκε να πάμε σε δημόσιο νοσοκομείο. Έτσι. Ούτε συναδελφική αλληλεγγύη έδειξε, ούτε τον ένιωξε που ο άλλος έχει γιο βουλευτή και ενώ ενημερώνανε από το νοσοκομείο όλα πάνε καλά, τελικά ο ασθενής απεβίωσε. Μπορώ να καταλάβω. Στο νοσοκομείο λένε ήτανε χάλια η κατάστασή του. Γιατί δεν το έλεγες από την αρχή? Γιατί έλεγες στους συγγενείς ότι όλα πηγαίνουν πολύ καλά? Έτσι δεν είναι? Και σύν της άλλης έπεσε και το φακελάκι για να πάρει κανένα φράγκο ο γιατρός να ζήσει, έτσι. Να πληρώσει την πισίνα και την πόρσε. Μάλιστα. Θα μου πεις, έτσι βγαίνουν οι περιουσίες, τι νομίζεις? Τσάμπα σπούδωσα και έγινα τρανός. Υπάρχουν γιατροί ανάλογα την ειδικότητα και τη θέση και τη σοβαρότητα του χειρουργείου. Το κασέ ανεβαίνει, έτσι. Μην πείτε τίποτα στο Υπουργείο. Πέσουν από τα σύννεφα.